και μεγάλη πίεση, όχι μόνο εκ μέρους των τριών θεσμών που συγκροτούν την Τρόικα, αλλά και εκ μέρους των κρατών μελών της Ευρωζώνης, το καθένα από τα οποία έχει τα δικά του κριτήρια, τα δικά του προβλήματα, τις δικές του προτεραιότητες. Η απόσταση που χωρίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών από ένα αδιέξοδο που μπορεί να είναι και τυχαίο ή να οφείλεται σε παρεξήγηση, είναι πάρα πολύ μικρή. Η γραμμή είναι πάρα πολύ λεπτή. Βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Διεξάγουμε με επίκεντρο εδώ το Υπουργείο των Οικονομικών μια πάρα πολύ σκληρή και λεπτή διαπραγμάτευση. Ήδη έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει σε ζητήματα όπως ο τρόπος επανακεφαλαιοποίησης και αναδιοργάνωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων, πολλές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, με κορυφαίο και χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους στη χώρα μας ένας αποτελεσματικός μηχανισμός παρακολούθησης και συμπίεσης των τιμών και ιδίως των τιμών που συγκροτούν το καλάθι του φτωχού και μεσαίου νοικοκυριού. Ανοιχτά είναι δύο μεγάλα ζητήματα που συνδέονται μεταξύ τους. Οι εργασιακές σχέσεις και άρα οι αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα και τα δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να είμαστε απολύτως εντός στόχου το 2012, με δεδομένο ότι έχουμε καταγράψει ένα καλό αποτέλεσμα εντός σχεδόν των προγνώσεών μας ως προς τον δημοσιονομικό στόχο του 2011. Εδώ έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε πάρα πολύ το πεδίο της διαπραγμάτευσης, αλλά υπάρχουν ακόμη ανοιχτά θέματα και πρέπει να οριστικοποιηθεί το σχήμα. Πηγαίνω τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να ενημερώσω αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και για τα όσα συζητήθηκαν στο Eurogroup και για το πνεύμα και την ατμόσφαιρα των συζητήσεων με τους θεσμικούς μας εταίρους και με τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Είναι πάρα πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί αργότερα συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους επικεφαλείς της Τρόικας, γιατί πλέον βρισκόμαστε στα σημεία εκείνα επί των οποίων πρέπει να αποφασίσουν και να δεσμευθούν οι πολιτικές δυνάμεις και άρα οι αρχηγοί των τριών κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση και την στηρίζουν. Είναι η ώρα των δεσμεύσεων. Πρέπει όχι απλώς να αναλυφθούν δεσμεύσεις, αλλά να πραγματοποιηθούν όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, να κάνουμε την δημόσια προσφορά για το PSI και να πάρουμε τα πολύτιμα χρήματα της πρώτης μεγάλης δόσης του νέου προγράμματος, όχι μόνο για το PSI, όχι μόνο για τη στήριξη των τραπεζών, αλλά και για να αναπνεύσει η αγορά από πλευράς ρευστότητας. Η στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Πρέπει όλα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο το βράδυ. Πρέπει να έχουν κλείσει όλα τα θέματα, να έχουν αναλυφθεί δεσμεύσεις, να έχουν κινηθεί διαδικασίες, ώστε να μπορούμε να είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος με δεδομένες της λήξης ομολόγων του Μαρτίου. Και έχετε καταλήξει στο ίδιο. Κύριε Δελάρα, θα συναντηθείτε.